Δύσκολη εκτό έδρα αποστολή περιλαμβάνει για την ποδοσφαιρική ομάδα του νκα αυτή η αγωνιστική, καθώ θα ταξιδέψει στην Ρόδο για να αντιμετωπίσει την ομάδα ενό πρώην προπονητή του αθλητικού Μιουχανιά, του Μάρκου Στεφανίδη, τον Ιαλισό. Ο προπονητή από την άλλη πλευρά τη ομάδα του νκα έκανε αρχικά έναν απολογισμό του πρώτου γύρου για την νεοφώτη στην κατηγορία Ομάδα των Χανίων. Ε, μπορεί η εικόνα μα να ήταν καλή σε αρκετά παιχνίδια, αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι να πάμε και στο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι τα πατήματα και τα βήματα που κάναμε στην κατηγορία είναι σημαντικά. Έχουμε μάθει του αντιπάλου μα, έχουμε δει όλου του αντιπάλου μα. Αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι περισσότερο ο τρόπο για να πάμε στο αποτέλεσμα. Ε, κάναμε κάποιε διορθωτικέ κινήσει που μα βοήθησαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και πάνω στο προηγούμενο παιχνίδι με το νεονικό, θεωρώ ότι πρέπει να είναι η βάση μα για να κάνουμε κάτι καλύτερο, μεγαλύτερο από ό,τι κάναμε με το νεονικό. Σίγουρα ένα μάτσα ανάμεσα σε δύο ομάδε με κοινό στόχο είναι πάντα δύσκολο και ο Γιάννη Κατσούλη δείχνει να το γνωρίζει πολύ καλά. Πού θα κρυθεί όμω σύμφωνα με τον τεχνικό τη ομάδα του ΙΝΚΑ η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κοιτάξτε, στην υπομονή, στην επιμονή υπάρχουν στοιχεία που και οι δύο ομάδε θέλουν το αποτέλεσμα. Ε, θεωρώ ότι η διάμονη ομάδα, αυτό που βλέπω μέσα από τι προγονήσει, είναι με θετικό πρόσημο. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Υπάρχει ενθουσιασμό και είμαι σίγουρο ότι θα πάρουν αποτέλεσμα που θα είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Γνωρίζουμε την ε, ε, ικανότητα τη ομάδα του Ιάλιου μέσα στην έδρα. Έχει νομίζω μια ήττα σε. Στα τελευταία τρία χρόνια. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, ένα διαφορετικό παιχνίδι από τα προηγούμενα. Ε, λειτουργούμε καλά εκτό έδρα. Είμαστε μια ομάδα που ο, λειτουργεί καλά εκτό έδρα. Θεωρώ ότι η προσέγγιση που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ σημαντική και η θέληση που, για το παιχνίδι που θα παίξει μεγάλο ρόλο για, την, για το αποτέλεσμα. Αγωνιστικά, θα αποσιάσουν ο τιμωρημένο Κώστα Ταταράκη και ο ανέτοιμο Φέλη 500. Ο οποίο συνεχίζει τι προπονήσει έως ότου έρθει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητα. Για τον αγώνα με τον Ιαλισό, ο οποίο θα έχει ώρα να στην την Κυριακή το μεσημέρι στι 3, ορίστηκε ο μάλα μας Μιχάλης από την Ανατολική Αττική, ενώ βοηθή του θα είναι από την ίδια ένωση ο Θεόδωρο Γουρνιάς και ο Νίκος Τσαλίκογλου.